Συντρόφισσες και σύντροφοι, νιώθω μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την Πουέρτα ντε Σολ των αγανακτισμένων και τη μετέπειτα ίδρυση του Ποδέμος μέχρι σήμερα, μας ενώνουν κοινοί αγώνες για τη δημοκρατία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη. Κοινοί αγώνες ενάντια στο φασισμό, την ακροδεξιά, την πατριαρχία. Δεχτήκαμε και δεχόμαστε κοινές επιθέσεις από την ολιγαρχία και το μηντιακό σύστημα, ακριβώς επειδή εκπροσωπούμε τους αδύναμους, τους αποκλεισμένους. Podemos nos unen luchas comunes para la democracia, la igualdad y la justicia. Luchas comunes contra el fascismo, la extrema derecha, el patriarcado. Hemos recibido y continuamos. Λαμβανόμαστε τις νέες δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε από τη στιγμή που αναλάβατε την ευθύνη να συμμετάσχετε στη διακυβέρνηση του κράτους της Ισπανίας. Το αντιλαμβανόμαστε γιατί βρεθήκαμε στη θέση σας. Αγωνιστήκαμε από το 2015 μέχρι το 2019 σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας. Αντιμετωπίσαμε όμως τις συνέπειες σκληρών καταστροφικών προγραμμάτων νεοφιλελεύθερης λιτότητας στην ελληνική κοινωνία. Βρεθήκαμε στην κυβέρνηση μιας χώρας που από το 2010 έως το 2014 έχασε το 25% του ΑΕΠ της. Περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο οι προοδευτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη να βρουν κοινό βηματισμό, να δώσουν κοινές απαντήσεις. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Τα δυο μας κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ποδέμος, πρέπει να πρωταγωνιστήσουν για τη συσπήρωση και την ενότητα των ευρωπαϊκών προοδευτικών δυνάμεων. Οφείλουμε να προτείνουμε προοδευτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, για τις ανισότητες, να πολεμήσουμε την ακροδεξιά που θέλει να πάρει κεφάλι τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ευρώπη. Να εμπνεύσουμε την νεολαία με νέες ιδέες και τρόπους συμμετοχής στην πολιτική δράση. Να πετύχουμε νέες συλλογικές νίκες. Περοπόρο αθέρλο τόδο έστωτε νέμος και ασεζουγκάρος μετόδα εστανακή. Μπάστα για κον λόθ φεμινιθιόδος. Μπάστα για κον λα βαϊολένθα ματσίστα. Μπάστα για κον ελ πατριαρκάδο. Νιούνα μένος. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι στη διαδικασία άσκησης κυβερνητικής εξουσίας πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει και η αριστερά μία δύναμη σαν τις άλλες. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει και ο κίνδυνος μιας αριστεράς που ακριβώς επειδή αδυνατεί να παρέμβει στη συγκυρία υπέρ του κόσμου της εργασίας και των νέων, υπέρ των πολλών, στην πραγματικότητα ενσωματώνεται στο πολιτικό σύστημα ως μία δύναμη αδράνειας. Μία δύναμη που δεν μπορεί και συχνά ούτε επιθυμεί να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις.